η μαμά μου. Θα με ξεχάσει. Ενδεχομένως. Συγκίνηση και θαυμασμό για τους ανθρώπους που ενέπνευσαν τη δημιουργό Μαρίας Βουλιαντοπούλου προκάλεσε η ταινία «Για θύμησέ μου», που έχοντας ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, προβλήθηκε χθες και στα Χανιά. Κάλεσε μου στις πατάτες να κάνω το κρέας. Εντάξει, εντάξει. Μαμά, τι ψάχνεις? Τα μαχαίρια. Όσοι είσαστε στη θέση του φροντιστή, όσοι έχετε να κουβαλήσετε ένα πολύ βαρύ φορτίο στις πλάτες σας, δεν είσαστε οι μόνοι. Και δεν είσαστε μόνοι. Αυτή είναι η δουλειά μας σήμερα. Αυτό που έχω να σας πω είναι στο συνέστημα της αγάπης. Ο κουφός μπορεί να το ακούσει. Ο τυφλός μπορεί να το δει. Μόνο αγάπη να δίνεται. Αφιερωμένη σε καθημερινούς ήρωες που μαθαίνουν, περνώντας από δύσκολα στάδια, πώς να διαχειρίζονται άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, η ταινία καταφέρνει να αγγίξει πτυχές μιας νόσου που αλλάζει τη ζωή εκατομμυρίων συνανθρώπων μας, βυθίζοντάς τους στη λύθη. Κυρία, είναι αμνήμων που βρήκαμε να τριγυρνάει μόνη στην πλατεία των Λιονταριών. Πού είμαστε, πού είμαστε. Αρχικά θέλουμε να επιβραβεύσουμε τους φροντιστές για όλον αυτόν τον αγώνα που δίνουν καθημερινά. Και το δεύτερο μήνυμα είναι για τους ανθρώπους που ξεχνάμε καμιά φορά τον εαυτό μας. Η ταινία δείχνει ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο το να τον ξαναβρεις, αρκεί να τον αγκαλιάσεις. Είναι πολλές οι διακυμάνσεις. Κάποια στιγμή όμως έρχεται η λύτρωση και έρχεται, όπως αντιλήφθηκα μέσα από το ρόλο της Ελένης, τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι μπορεί να έχει ξεχάσει το όνομά σου, αλλά μάλλον στο DNA του έχει καταγραφεί ότι σ' αγαπά. Είναι οδυνηρό να χάνεις τον κόσμο σου, γιατί στην ταινία είμαι η γυναίκα η οποία νοσεί, η γυναίκα που έχει Αλτσχάιμερ. Άρα σιγά σιγά αρχίζεις και χάνεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τον ίδιο σου τον εαυτό. Επιτέλους, μαμά, πού είσαι? Πού? Καλά ρε μαμά, δες που θα σου φέρω τη Μαρία σήμερα το απόγευμα να την κρατήσεις. Τι πάει να πει το ξέχασα? Σε 5 λεπτά πρέπει να είμαι στο κέντρο. Μπορείς να είσαι εδώ? Έλα, σε περιμένουμε. Όλα ξεκινούν όταν μια θεραπευτική ομάδα φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ συναντιέται με σκοπό να μιλήσει για τους φόβους, τις ενοχές, τις δύσκολες αλλά και τις καλές στιγμές. Μέσα στην ομάδα βρίσκεται η Ελένη, η οποία αρχικά αρνείται να δεχτεί πως η μητέρα της δεν θα τη θυμάται. Γνωρίζετε τι είναι το Αλτσχάιμερ? Και αυτό που είδα μιλώντας με τον κόσμο μετά από κάθε προβολή ήταν αυτή η ανακούφιση ότι ευτυχώς υπάρχει κάποιος που το έχει καταλάβει. Ναι, δεν είμαι μόνος μου, το ζουν και άλλοι αυτό το ίδιο πράγμα. Η ταινία της Μαρίας Βουλιαντοπούλου με τη σκηνοθετική ματιά του Αντώνη Ρενιέρη και τις μοναδικές ερμηνείες της Ανδριανής Αγγελιδάκη και της Αμαλίας Αριανάκη, το επόμενο διάστημα θα ταξιδέψει σε χώρους προβολής σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.